Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με DJI Mini 3 Pro και θα πούμε δύο πραγματάκια. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει και μπορεί να το έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι το DJI Mini 3 Pro είναι λίγο νευρικό σε σχέση με το Mini 2 ή σε σχέση με άλλα. Και τι εννοώ νευρικό? Εννοώ ότι πάει πολύ απότομα έτσι. Οπότε σήμερα θα συζητήσουμε αυτό. Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε, να το καλυτερέψουμε ή να το διορθώσουμε τελείως. Ο καθένας αποφασίζει πώς θέλει να πετάει. Πάμε να απογειωθούμε, θα δούμε αυτό το προβληματάκι και τη λύση αυτού του προβλήματος και μετά θα σας δείξω και ένα κολπάκι για το tracking που μπορείτε να κάνετε και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. GPS τα έχουμε όλα, βίντεο ας τα βάλω στο auto. Δεν χρειάζεται, ούτως ή άλλως δεν θα δούμε κάτι σε βίντεο και τα λοιπά. Κάτσα χαμηλώσω λίγο το τηλέφωνο και πάμε να απογειωθούμε. Και απογειωνόμαστε. Έχει λίγο αέρα, αλλά εντάξει δεν είναι κάτι φοβερό. Λοιπόν, βλέπετε το Mini 3, είναι απάνω και κοιτάξτε πόσο απότομα κινείται. Λοιπόν, κινείται πάρα πολύ απότομα. Δηλαδή και μπρος και πίσω βέβαια. Αυτό λύνεται με ένα τρόπο και θα το φέρω λίγο πιο εδώ το drone και θα πάμε μέσα στο μενού αυτή τη στιγμή και θα κατέβουμε, θα πάμε στα controls και θα πάμε εδώ πέρα στο δεύτερο tab που λέει controls, θα πάμε εκεί που λέει gain and expo tuning. Λοιπόν, κάτσε να τα ανεβάσω λίγο πιο πάνω, να σταματήσει να κάνει μπύρι από τους αισθητήρες. Λοιπόν, θα πάμε στο Gain and Expo Tuning. Εδώ πέρα είναι οι ρυθμίσεις, να το πω με πάρα πολύ απλά λόγια, του πόσο απότομα θέλετε να αντιδράει ή να κινείται το drone. Είναι καινούριο πραγματάκι αυτό μέσα στην DJI Fly App. Εμείς θα πάμε στο Normal. Εάν δείτε, αυτή τη στιγμή είμαι στο 58 και στο 14. Εάν το βάλω και πάω και κάνω reset, θα μου τα πάει στις εργοστασιακές, οι οποίες είναι 80 και 12. 80 και 12, θα το φέρω πάλι κάτω τον drone να το δείτε, είναι ακόμα πιο απότομο, παιδιά. Τώρα που το είδατε και γουνήθηκε λίγο, ίσα που άγγιξα, εδώ κοίτα. Είναι ακόμα πιο απότομα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πετάξω έτσι, γι' αυτό και το έχω κατεβάσει στο 58 και ίσως και πιο κάτω, αυτό θα το δείτε και εσείς στον αέρα. Αλλά γενικώς 58 και 14 για το Max Angular Velocity και Yaw Smoothness είναι μια χαρά. Το Expo μπορείτε να το αφήσετε όσο έχει. Έχει να κάνει με την κίνηση του μοχλού και κατά πόσο πρέπει να κινήσετε το μοχλό για να πάρει μπρος, να αρχίσει να κινείται. Και με αυτό μπορείτε να παίξετε, αλλά έχω βρει ότι οι ρυθμίσεις που έχει ήδη από τη μάνα του που λέμε με βολεύουνε. Πάμε να κάνουμε μία γρήγορη, που να πάω, έχει και καλώδια του ρεύματος. Θα προσπαθήσουμε να... Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να ανέβουμε, να πάρουμε λίγο ύψος. Έχουμε και τον ήλιο, είναι εντελώς κόντρα, επειδή έχει καλώδια. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμάσετε αυτές τις ρυθμίσεις είναι στον αέρα και όχι μπροστά σας. Δηλαδή πρέπει να ανέβετε στον αέρα και να δείτε αντιστοιχή, δηλαδή θέλεις ας πούμε, τι να πω, για να δω, να βρω κάτι, ωραία, έστω αυτός εδώ ο θάμνος, θέλεις να κάνεις ένα circle γύρω από αυτό το δέντρο, όχι θάμνος, δέντρο, και παίρνεις και κάνεις το circle, δηλαδή με τους μοχλούς χειροκίνητα και βλέπεις, μπορείς να το κάνεις. Ή χρειάζεται να είσαι ίσα που να ακουμπάς τους μοχλούς ή να τους έχεις πάρα πολύ. Εγώ θέλω να είμαι περίπου στη μέση. Οπότε θα κάνετε τέτοιες δοκιμές, θα κάνετε μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά, θα πάτε μες στο μενού και θα πειράξετε αναλόγως. Φυσικά η πρώτη δοκιμή που μπορείτε να κάνετε είναι μπροστά σας, έτσι, να δείτε ότι πηγαίνει πιο αργά, αντιδρά μάλλον πιο αργά και αντιδρά πιο normal, γιατί είναι πολύ έντονη η αντίδραση που έχει το Mini 3, ειδικά σε σχέση με το Mini 2 και το R2S, είναι λες και έχει πάθει, έχει τα νεύρα του ας πούμε. Οπότε έτσι μπορείτε να βελτιώσετε αυτό το πράγμα. Κλείνουμε πρώτη παράγραφο, πάμε δεύτερη παράγραφο, tracking. Σας είχα δείξει στα προηγούμενα βίντεο για να κάνουμε tracking, ας έρθω εδώ πάνω από το δρόμο για να φύγουμε και από τα καλώδια.
για να κάνουμε tracking πρέπει να πάμε γύρω, ας πούμε, από τα για τα αυτοκίνητα τώρα. Να κατέβουμε εδώ λίγο πιο χαμηλά. Πρέπει να πάμε γύρω από αυτό, ας πούμε, το φορτηγό που έρχεται, να το κάνω ένα τετραγωνάκι για να το πάρει, το πήρε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ένας, και είναι κινούμενος ο στόχος, αν μου επιτρέπετε, ο πολύ καλός τρόπος που μπορείτε να το κάνετε αυτό και θα διευκολυνθείτε πάρα πολύ, είναι ο εξής. Πάτε λοιπόν πάλι στο control και στο σημείο που λέει subject scanning και πατάτε να ενεργοποιηθεί αυτό. Με το που το πατήσετε θα δείτε ότι πλέον στην οθόνη σας εμφανίζονται scene. Όταν εντοπίζει δηλαδή κάποιο subject, είτε αυτοκίνητο, ποδήλατο, άνθρωπος ή αυτοκίνητο, ποδήλατο, άνθρωπος, τα είπα όλα, ή βάρκα, βγάζει ένα plus απάνω, οπότε με το που το πατήσετε, δεν έχει κανένα να πηγαίνει λίγο πιο αργά να μας πάρει αυτό. Λοιπόν, για να δω, με το που το πατήσετε, επί τόπου το αναγνωρίζει και το ακολουθεί. Εντάξει, πάνε πολύ γρήγορα εδώ, είμαστε σε μεγάλο δρόμο, αλλά όπως βλέπετε, ακολούθησε κανονικά την πορεία του. Και φυσικά, εάν πάω και του πω να κάνει follow, τώρα ήταν point of interest, δηλαδή το κρατούσε στο κέντρο του πλάνου και το ακολούθησε η κάμερα. Εάν του πω να έρχεται εδώ ένα φορτηγό το οποίο πάει αργά και θα το εκμεταλλευτούμε και θα πατήσω εγώ εδώ, θα τον ακολουθήσει. Αν πάω να περάσει από κάτω μου, κοιτάξτε να δείτε, τον ακολουθεί και του πω active track, trace, πάμε. Και τώρα θα αρχίσει να τον ακολουθεί. Λογικά. Όχι, τον έχασε. Τον έχασε. Πάνε γρήγορα στην Εθνική, έτσι δεν προλαβαίνει τόσο γρήγορα. Οπότε θα πρέπει αυτό να γίνει με κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο πάει πιο αργά. Βλέπετε, πηγαίνουν με 100 χιλιόμετρα κτλ. Δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Μπας και έρθει κανένα. Να, μέχρι και εμένα. Να το κι άλλος. Για να δούμε αυτό να είναι. Πάμε. Έλα, γυρνά. Όχι, τον έχασα. Έρχεται κι άλλος ένας. Θα πάω πιο πίσω. Αυτός πάει γρήγορα. Έλα ρε παιδί μου. Αυτός πάει γρήγορα. Λοιπόν, δεν βλέπω να έρχεται κάτι. Τι είναι αυτός εκεί πέρα ρε παιδιά, για να δω. Λες να τον προλάβουμε αυτό, να. Για να δω. Να δω. Κάτι γίνεται. Έλα, έλα, μην με καθυστερείς, πάρ' τον, active track, go. Όχι, τον έχασε, όχι, δεν τον έχασε, πάμε. Κυνήγα τον, κυνήγα τον. Active track, go. Και άρχισε να τον κυνηγάει. Όπως βλέπετε, αν και είναι πολύ μακριά θα τον χάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά, να σας δείξω ήθελα πάνω κάτω πώς δουλεύει αυτό το πραγματάκι. Πατάμε το stop για να μην μας φύγει το drone και μας πάει αλλού για αλλού και γυρνάμε πάλι προς τα πίσω. Λοιπόν, άρα αυτό το κολπάκι σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε active track είναι ό,τι πρέπει και θα σας το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Πάμε μέσα στο μενού, εκεί πέρα που λέει control, στο subject scanning και τώρα είναι ενεργοποιημένο, θα το απενεργοποιήσω γιατί θα γυρίσουμε πίσω για να κλείσουμε το βίντεο μας. Για να δούμε. Είναι εντωμεταξύ ο φωτισμός, τα σύννεφα είναι λίγο άσχημος. Προσπαθώ λίγο να δω και τα καλώδια που είναι του ρεύματος. Να είμαι κι εγώ. Έχω ακριβώς μπροστά μου όμως καλώδια ρεύματος και θα πρέπει να πάω λίγο πιο πίσω να βρω και του ντρόνου στον αέρα. Βλέπετε τα καλώδια ρε παιδιά πουθενά. Νομίζω ότι εδώ είμαι εντάξει για να έρθω. Νάτι και η κολόνα και θα κατέβω ακόμα πιο χαμηλά. Κατέβω ακόμα πιο χαμηλά για να είμαι σίγουρος και βλέπω τα καλώδια και βλέπω και τον drone το οποίο έρχεται εδώ στο πλάι για να περάσουμε από κάτω από τα καλώδια και ουσιαστικά να κάνω την προσγείωση μου ωραία και καλά. Λοιπόν, αυτά τα δύο πραγματάκια είχαμε να πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικά, ειδικά αυτό με το χειρισμό. Το παρατήρησα τις προάλλες.
πολύ νευρικό ρε παιδιά, πολύ νευρικό. Και πώς το παρατήρησα, πήγα να πάρω μερικά πλάνα και λέω ας χρησιμοποιήσω το Mini 3 αντί για το μεγαλύτερο και είδα ότι δυσκολευόμουν κάπως να μπορέσω να πάρω τα αργά cinematic πλάνα που παίρνω και λέω δεν μπορεί, αυτό κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να διορθωθεί. Λοιπόν, ήρθαμε, προσγειωθήκαμε, είπαμε για αυτά τα δύο πραγματάκια, για το πώς μπορείτε να διορθώσετε την νευρικότητα του Mini 3, αλλά και το πώς εύκολα, ενεργοποιώντας το option, την επιλογή, συγγνώμη, subject scanning, μπορείτε να διαλέξετε αυτοκίνητο, ποδήλατο, άνθρωπο ή βάρκα, βαπόρι ξέρω εγώ, και να το κάνετε follow ή point of interest κτλ. Με πολύ εύκολο τρόπο, στο μενού Control, Subject Scanning, το ανοίγουμε και εμφανίζονται συν, το οποίο το πατάς, το διαλέγεις και φύγαμε. Δύο πραγματάκια είπαμε σήμερα, νομίζω είναι πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!